Νικάζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 13η ενότητα του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα η πλατφόρμα της ενσωματωμένης υπολογιστικής. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των διαδικασιών σχεδίασης, ανάλυσης και προσφαλμάτωσης του υλικού και επίσης η κατανόηση των συμβιβασμών που γίνονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μιας ενσωματωμένης συσκευής. Το περίγραμμα της παρουσίασης είναι το παρακάτω. Θα μιλήσουμε για τον διάβλο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, για τις συσκευές μνήμης, εισόδου-εξόδου, για τον τρόπο που γίνεται η αποσφαλμάτωση και ένα παράδειγμα σχεδιασμού. Κατά τον σχεδιασμό των ενσωματωμένων συστημάτων χρησιμοποιούμε επεξεργαστές ή μικροεπεξεργαστές. Ο μικροεπεξεργαστής είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε ένα ενσωματωμένο σύστημα. Είναι η καρδιά του ενσωματωμένου συστήματος. Ασφαλώς, χωρίς την σύνδεση όμως μνήμης και εισόδου-εξόδου, δεν μπορεί να επιτελέσει καμία λειτουργία. Όλα αυτά συνδέονται με διάβλους. Θα δούμε λοιπόν στις παρακάτω διαφάνειες πώς γίνεται αυτή η σύνδεση και η συνύπαρξη αυτών των στοιχείων. Θα ξεκινήσουμε με το διάβλο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Ο διάβλος της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στον επεξεργαστή και στις διάφορες περιφερειακές συσκευές. Επιτρέπει λοιπόν τον επεξεργαστή να μιλάει με τη μνήμη, με κάποιο αποθηκευτικό χώρο, με την είσοδο-έξοδο και ούτω καθεξής. Ο διάβλος είναι ένα κοινόχρηστο μέσο μετάδοσης και κάθε φορά ανήκει σε μία συσκευή που εκείνη τη στιγμή το χρησιμοποιεί για να στέλνει δεδομένα σε μία άλλη συσκευή. Ο διάβλος είναι ένα μέσο που αποτελείται από πολλά καλώδια και βέβαια εκτός από τα φυσικά και ηλεκτρονικά στοιχεία του διάβλου έχει και τα στοιχεία λειτουργίας όπως το πρωτόκολλο χρήσης. Θα πρέπει όλες οι συσκευές που συνδέονται στο διάβλο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να γνωρίζουν το πρωτόκολλο χρήσης του διάβλου. Οι βασικές λειτουργίες που υποστηρίζει κάθε διάβλος, ασφαλώς, είναι ανάγνωση και εγγραφή. Κάθε διάβλος έχει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας. Όλες οι συσκευές και όλα τα περιφερειακά που συνδέονται πάνω στον διάβλο θα πρέπει να γνωρίζουν αυτό το πρωτόκολλο για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν τον διάβλο. Άρα, τα πρωτόκολλα διάβλου καθορίζουν πώς επικοινωνούν οι συσκευές. Η επικοινωνία επιτυχάνεται μέσω μιας αυστηρά καθορισμένης σειρά βημάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να διαβάσει στο διάβλο, θα πρέπει αρχικά να θέσει κάποιες τιμές σε κάποια καλώδια του διάβλου, μετά από συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, που είναι κύκλοι ρολογιού βασικά, να θέσει κάποιες τιμές σε άλλα καλώδια και ούτω καθεξής. Τα πρωτόκολλα αυτά προσδιορίζονται από μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων και κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί το διάβλο πρέπει να έχει αυτό το πρωτόκολλο, πρέπει να έχει αυτή τη μηχανή καταστάσεων, να γνωρίζει αυτή τη μηχανή καταστάσεων και να γνωρίζει πώς θα μπορεί να μεταβεί από τη μία κατάσταση στην άλλη. Οι διάβλοι μπορεί να είναι σύγχρονοι ή ασύγχρονοι. Σύγχρονοι διάβλοι χρησιμοποιούν ένα κοινό ρολόι, κάτι που δεν συμβαίνει στους ασύγχρονους διάβλους. Προκειμένου να επικοινωνήσει μία συσκευή με μία άλλη, θα πρέπει να εκτελέσει αυτό που ονομάζεται χειραψία. Χειραψία τεσσάρων κύκλων. Η πιο κλασική επικοινωνία είναι όταν μία συσκευή θέλει να γράψει, για παράδειγμα, σε μία άλλη συσκευή, οπότε ακολουθείται ένα μοντέλο τεσσάρων κύκλων. Στον πρώτο κύκλο, η συσκευή σηματοδοτεί μία αναζήτηση για να ετοιμαστεί η συσκευή που θα λάβει
αυτή την αναζήτηση, αυτό το αίτημα, κάτι που γίνεται με το να ανεβάσει η συσκευή 1 σε λογική στάθμη 1 από 0 που ήταν, ένα κατάλληλο καλώδιο. Στη συνέχεια, η συσκευή 2, ομοίως, για να ενημερώσει την πρώτη συσκευή ότι είναι έτοιμη να λάβει δεδομένα, θα πρέπει ένα αντίστοιχο σήμα από 0 να το θέσει σε λογική τιμή 1. Στη συνέχεια, η συσκευή 2, μόλις ολοκληρώσει τη μεταφορά, μόλις γράψει τα δεδομένα, τα κατεβάζει, θέτει το αντίστοιχο σήμα από 1 σε 0 και ομοίως η συσκευή η πρώτη απομακρύνει το σήμα θέτοντας το σε τιμή 0. Άρα λοιπόν, στο τέλος της χειραψίας και αφού έχει ολοκληρωθεί η επικοινωνία, και τα δύο σήματα είναι χαμηλά, όπως ήταν και στην έναρξη της επικοινωνίας. Ο διάβλος, όπως είπαμε, αποτελείται από μία σειρά από καλώδια. Συγκεκριμένα, τα καλώδια αυτά χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Ένα καλώδιο από αυτά είναι το ρολόι. Σε ένα σύγχρονο διάβλο, το ρολόι είναι αναπόσπαστο στοιχείο του διάβλου. Ένα άλλο καλώδιο φέρει το σήμα RW τόνος, το οποίο είναι αληθές όταν διαβάζει, ενώ αν είναι σε τιμή 0, τότε ενεργοποιείται το W, το write, η εγγραφή. Άρα σε αυτό το διάβλο, το 1 σηματοδοτεί ότι θα γίνει εγγραφή, ενώ το 0 σηματοδοτεί ότι θα γίνει εγγραφή. Το 1 ότι θα γίνει ανάγνωση και το 0 εγγραφή. Η διεύθυνση είναι μια δέσμη καλωδίων alphabet αναλόγως του ποσού της διεύθυνσης, του μέγιστου αριθμού της διεύθυνσης που επιτρέπει το σύστημα. Για παράδειγμα, σε έναν απλό διάβλο που χρησιμοποιούνται 32 bit στην διεύθυνση, τότε το μέγιστο ποσό του συστήματος που μπορεί να διευθυνσοδοτηθεί είναι 4 εκατομμύρια, 2 στην 32 μείον 1. Άρα λοιπόν, ο αριθμός των bit της διεύθυνσης, δηλαδή ο αριθμός των καλωδίων που χρησιμοποιείται για την διευθυνσοδότηση, καθορίζει το μέγιστο ποσό της μνήμης. Βέβαια, υπάρχουν τεχνικές που επιτρέπουν την καλύτερη χρήση των καλωδίων της διεύθυνσης, για παράδειγμα με πολυπλεξία ή με την σταδιακή μετάδοση της διεύθυνσης, για παράδειγμα μπορεί να έχουμε έναν 8-bit διάβλο και να στέλνουμε τα δεδομένα ανά 8-bit, προκειμένου να δημιουργήσουν μια 32-bit διεύθυνση. Όλα είναι πιθανά και όλα είναι εφικτά στη σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων. Τα δεδομένα, ομοίως, είναι μια N-bit δέσμη καλωδίων που μεταφέρουν τα δεδομένα από και προς τον επεξεργαστή. Και εδώ ισχύει το ίδιο. Αν θελήσουμε να μεταφέρουμε παραπάνω bit δεδομένων, για παράδειγμα, θέλουμε να μεταφέρουμε μια 64-bit λέξη σε ένα διάβλο που χρησιμοποιεί ή 32-bit data bus, τότε θα πρέπει να αποσταλεί σε δύο διακριτές στιγμές. Την πρώτη στιγμή να σταλούν τα bit 0 έως και 31 και τη δεύτερη στιγμή τα bit 32 έως και 63. Άλλα σήματα που φέρουν καλώδια του διάβλου είναι το σήμα data ready που αναφέρει πότε οι τιμές στα δεδομένα είναι έγκυρες και άλλα βοηθητικά καλώδια, όπως για παράδειγμα αν χρησιμοποιούμε διακοπές, αίτηση διακοπής, επιβεβαίωση διακοπής και ούτω καθεξής. Ο διάβλος ελέγχεται από μία συσκευή, κάθε φορά αυτή την συσκευή που έχει την ιδιότητα να λαμβάνει την κυριότητα του διάβλου και στις περισσότερες φορές είναι ο επεξεργαστής. Μπορεί να προσθεθεί και ένας επιπρόσθετος ελεκτής μνήμης, ένας DMA, Direct Memory Access Controller, ο οποίος
να μπορεί να αρχικοποιεί και να χρησιμοποιεί ως κύριος τον διάβολο σε μεταφορές από και προς συγκεκριμένα περιφερειακά. Ως προς την διαιτησία του διάβολου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ειδική συσκευή, ένας bus arbiter, λοιπόν. Η συμπεριφορά ενός διάβλου περιγράφεται από ένα αυστηρό διάγραμμα χρονισμού, όπου παρουσιάζει τα διάφορα σήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσει μία συσκευή προκειμένου να επικοινωνήσει με κάποια άλλη, τις μεταβάσεις αυτών των σημάτων και τις αλλαγές της στάθμης, πότε θα πρέπει από 0 να γίνει 1, πότε από 1 να γίνει 0, σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να γίνει αυτό, από τη στιγμή που ξεκίνησε η επικοινωνία και το καθεξής. Τα σήματα που μεταβάλλονται παρουσιάζονται με μια συγκεκριμένη αναπαράσταση. Όπως βλέπουμε στο σχήμα, στο το β' σήμα αναγράφεται σε ένα σημείο ως stable. Σημαίνει λοιπόν ότι εκεί πέρα τα σήματα του διάβλου μπορεί να έχουν μια οποιαδήποτε τιμή, είτε 0 είτε 1, για αυτό το χρονικό διάστημα. Ομοίως και στο C, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια περίοδος όπου έχουμε ένα μεταβαλλόμενο σήμα από 0 σε 1. Όμως, στο α, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου από 0 γίνεται 1. Και επίσης έχουμε και την έννοια του χρόνου, βλέποντας λοιπόν ότι μετά από 10 νανοσεκόντ μπορεί το περιφερειακό β να λάβει ή να στείλει δεδομένα στο συγκεκριμένο διάγραμμα χρονισμού. Χρησιμοποιούνται χρονικοί περιορισμοί ώστε τα σήματα να έχουν τις κατάλληλες στιγμές, τις κατάλληλες χρονικές στιγμές. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι, χρονικό διάστημα ανάμεσα σε γεγονότα ή ακολουθία γεγονότων. Στο slide που ακολουθεί βλέπουμε ένα παράδειγμα χρονισμού διάβλου για ανάγνωση και γραφή. Παρατηρούμε ότι έχουμε το σήμα το clock, όπου είναι η περιοδική κυματομορφή του συστήματος. Παρατηρούμε ότι έχουμε το σήμα RW, δηλαδή το σήμα εγγραφής ανάγνωσης. Στην αρχή έχουμε το σήμα αυτό σε μια υψηλή στάθμη και στη συνέχεια τοποθετείται στη στάθμη 0. Έχουμε το σήμα Address Enable, όπου δείχνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα σταλεί η διεύθυνση και πότε είναι έγκυρη η διεύθυνση, που βλέπουμε ότι έχει γίνει στον ανερχόμενο παρμό του ρολογιού και παρατηρούμε ότι για δύο περιόδους πρέπει να διατηρηθεί το σήμα αυτό Address Enable. Σε αυτό το σήμα λοιπόν στέλνεται η διεύθυνση, παρατηρούμε λοιπόν address, όπου βέβαια μπορεί να είναι είτε 0 είτε 1. Και επίσης, σε κάποιο σημείο το περιφερειακό απαντάει με το data ready, θέτοντας την τιμή από 0 σε 1 και σε εκείνο ακριβώς το διάστημα υπάρχουν τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για χρήση. Παρατηρούμε ότι σε κάποιο παρόμοιο στοιχείο, αυτή ήταν η φάση του read, λίγο μετατοπισμένα, στο χρονικό διάστημα βλέπουμε το write, όπου κλασικά υπάρχει πάλι το ρολόι, συνεχίζει το ρολόι να υπάρχει. Έχουμε το σήμα RW σε χαμηλή στάθμη, σε 0, οπότε έχουμε εγγραφή στο διάβλο. Το σήμα address enable, τα δεδομένα address. Το data ready, το σήμα που η συσκευή που θέλει να γράψει το θέτει από 1 σε 0, τα δεδομένα που θα γραφούν και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιείται λοιπόν το σήμα data ready για την χειραψία και απαιτείται για τη σύνδεση αργών περιφερειακών. Το σήμα ENC δεν χρειάζεται όπως είχαμε δει σε προηγούμενη διαφάνεια, γιατί ο διάβλος είναι ήδη σε κατάσταση ανάγνωσης. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να διαπιστώσουμε το διάγραμμα καταστάσεων κοιτώντας αυτό το διάγραμμα χρονισμού. Πολλές φορές χρειάζεται να συνδέσουμε αργές συσκευές, αργά περιφερειακά, σε ένα διάβλο που
συνδέεται με γρήγορα περιφερειακά. Δεδομένου ότι σε ένα διάβλο όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν την ίδια ταχύτητα πρόσβασης, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι είτε ότι θα πρέπει ο διάβλος να λειτουργεί σε μια πολύ αρχή συχνότητα λειτουργίας, κάτι που δεν είναι εφικτό, εφόσον έχουμε γρήγορες συσκευές, είτε όταν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αργά περιφερειακά, να χρησιμοποιείται η τεχνική των καταστάσεων αναμονής, wait states, προκειμένου τα αργά περιφερειακά να επικοινωνούν με τα γρήγορα περιφερειακά με τη συχνότητα που αυτά μπορούν. Οι κύκλοι μεταξύ του ελάχιστου χρόνου στον οποίο τα δεδομένα μπορούν να τοποθετηθούν και όταν τοποθετούνται πραγματικά ονομάζονται καταστάσεις αναμονής, wait states. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην περίπτωση που θέλαμε να διαβάσουμε κάτι από ένα αργό περιφερειακό, τότε μπορεί να προσθεθεί ένας κύκλος αναμονής, μια κατάσταση αναμονής. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το wait state διαρκεί περίπου όσο μια περίοδος του ρολογιού, προκειμένου το αργό περιφερειακό, παράδειγμα τους χάρη μια αργή μνήμη, να βρει τα συγκεκριμένα δεδομένα και να τα στείλει στον επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά το διάγραμμα χρονισμού, το διάγραμμα που τα δεδομένα είναι ready, είναι έτοιμα για χρήση και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται. Μερικοί διάβλοι, για να επιταχύνουν την επικοινωνία με κάποια περιφερειακά, χρησιμοποιούν μεταφορές repeats, burst transfer. Δηλαδή, αρκεί να σταλεί μια διεύθυνση και το σήμα ότι απαιτείται μια μεταφορά repeats και το αργό περιφερειακό, μάλλον το περιφερειακό που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, να στέλνει συνεχόμενα δεδομένα. Όπως βλέπουμε εδώ, το περιφερειακό στέλνει data 1, data 2, 3, 4 και το καθεξής. Συνεχώς στέλνει δεδομένα, συνεχόμενα βέβαια, ενώ έχει λάβει μία και μόνο μία διεύθυνση. Αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιείται σε περιφερειακά που έχουν την δυνατότητα μόλις βρουν ένα στοιχείο, τη διεύθυνση, από τη διεύθυνση, να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο να στέλνουν δεδομένα από εκείνο το σημείο και μετά. Δηλαδή, υπάρχει μειωμένο χρόνος αναζήτησης. Διαφορετικά θα έπρεπε κάθε φορά να στέλνουν τη διεύθυνση και στη συνέχεια τα δεδομένα να επιστρέφονται για αυτή τη διεύθυνση, κάτι που θα επαναλαμβάνεται συνέχεια. Κάποιοι διάβλοι υποστηρίζουν μια άλλη τεχνική που ονομάζεται αποσυνδεδεμένες μεταφορές. Δηλαδή, επιτρέπει να αποσυνδεθεί η αίτηση και η απόκριση, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στο αργό περιφερειακό να προετοιμάσει και να βρει τα δεδομένα και μόλις περάσει κάποιο χρονικό διάστημα να τα στείλει πίσω. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί το διάβλος από άλλα περιφερειακά. Έτσι λοιπόν, αυτή η αποσύνδεση επιτρέπει την καλύτερη εκμετάλλευση του διάβλου από άλλα περιφερειακά. Όπως είπαμε, όλοι οι διάβλοι χρησιμοποιούν πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα εκφράζονται με μορφή πεπερασμένων καταστάσεων. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα μηχανής καταστάσεων για ανάγνωση στο διάβλο. Τόσο για τον επεξεργαστή, όσο και για τη συσκευή. Βλέπουμε ότι όταν ο επεξεργαστής θελήσει να διαβάσει κάτι από τη συσκευή, τότε θα πρέπει να μεταβεί από το wait στο seek, see acknowledge, ότι θα περιμένει το acknowledge από τη συσκευή, να διαβάσει τα δεδομένα, να μεταβεί στο σήμα done και ξανά στην κατάσταση address όταν θελήσει να στείλει μια νέα διεύθυνση. Ενώ το περιφερειακό, διαβάζοντας από το address, περιμένει, στέλνει το acknowledgement, στέλνει τα δεδομένα,
release acknowledgement και επαναλαμβάνεται αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στο διάγραμμα χρονισμού και επικεντρωνόμαστε στις μεταβάσεις των σημάτων ελέγχου. Ο διάβλος δεδομένων, όπως είπαμε, έχει κάποια καλώδια που ονομάζονται data pins, καλώδια δεδομένων. Ο διάβλος μπορεί να υποστηρίζει μεταφορές δεδομένων όσο τα data pins της CPU. Είπαμε προηγουμένως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερα καλώδια, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την αποστολή μεγάλων λέξεων. Είχαμε δώσει το παράδειγμα όπου θέλουμε να μεταφέρουμε 64 bit από ένα διάβλο 32 bit και είχαμε αναφέρει πώς θα υλοποιηθεί. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αν θέλουμε να μεταφέρουμε 32 bit σε ένα διάβλο 8 bit, όπου θα πρέπει να γίνουν 4 μεταφορές των 8 bit. Και βέβαια να αποστέλλονται διευθύνσεις διαδοχικά. Πολλές φορές θέλουμε να μειώσουμε το κόστος του διάβλου, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την πολύπλεξη του διάβλου. Πολύπλεξη δεδομένων και διεύθυνσης, δηλαδή τα ίδια pin να χρησιμοποιούνται τη μία χρονική στιγμή για δεδομένα και την άλλη χρονική στιγμή για διευθύνσεις. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο σήμα που καταγράφει είτε ότι είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτά που ταξιδεύουν μέσα από το καλώδιο του day A διάβλου, data ή address διάβλου, ή δεδομένα ή διευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια απαιτείται ένας προσωρινός καταχωρητής για να διατηρεί τη διεύθυνση ώστε να παρουσιαστούν ταυτόχρονα στο περιφερειακό. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο επεξεργαστής στέλνει τη διεύθυνση, αποθηκεύεται σε έναν καταχωρητή και όταν στείλει τα δεδομένα για εγγραφή, τότε μεταστέλλεται και η διεύθυνση στη συσκευή και εμφανίζονται ταυτόχρονα στους ακροδέκτες του περιφερειακού. Προκειμένου να αυξήσουμε την παραλληλία ενός συστήματος και να απελευθερώσουμε τον επεξεργαστή από την ανάγκη να εποπτεύει αυτός τη μεταφορά από και προς τη μνήμη, έχει εισαχθεί σε όλα τα νεότερα ενσωματωμένα συστήματα η έννοια του ελεκτή DMA, Direct Memory Access Controller. Το DMA είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που μπορεί να εποπτεύσει την μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη. Δέχεται εντολές από τον επεξεργαστή, δηλαδή ο επεξεργαστής ρυθμίζει τη μεταφορά από πιο περιφερειακό θα ζητήσει δεδομένα, σε ποιο περιφερειακό θα καταλήξουν αυτά τα δεδομένα, όπως συνήθως είναι η μνήμη, πόσα δεδομένα και ούτω καθεξής. Και αφού ρυθμίσει όλα αυτά στον ελεκτή DMA, του δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσει τον διάβλο. Το DMA χρησιμοποιεί τον διάβλο, ολοκληρώνει τη μεταφορά και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά, τότε στέλνει ένα interrupt στον επεξεργαστή, μια διακοπή στον επεξεργαστή, ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία το συγκεκριμένο έργο και ότι περιμένει ένα νέο έργο. Βέβαια, απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα καλώδια για την ρύθμιση του DMA και για το να δοθεί ο διάβλος, η αποκλειστική χρήση του διάβλου στον ελεκτή. Η συσκευή η οποία μπορεί να ξεκινήσει τη δικιά της μεταφορά δεδομένων ονομάζεται κυρίως του διάβλου. Ασφαλώς δεν έχουν όλες οι συσκευές τη δυνατότητα της κυριότητας, μόνο οι συσκευές που έχουν τη δυνατότητα αυτής της κυριότητας, όπως ο επεξεργαστής ή επεξεργαστές, μπορεί να έχουμε και πολλούς επεξεργαστές, και ο ελεκτής DMA, έχουν τη δυνατότητα αίτησης διάβλου και παραχώρησης διάβλου. Δηλαδή μόνο αυτές οι συσκευές συνδέονται στα αντίστοιχα καλώδια του διάβλου. Εκ προεπιλογής βέβαια, ο επεξεργαστής είναι ο μόνος κύριος του διάβλου. Προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταφορά DMA, ο DMA controller αιτεί την παραχώρηση της κυριότητας του διάβλου από τον επεξεργαστή και η CPU δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το διάβλο όσο η DMA έχει την κυριότητα. Στο πρωτόκολλο παραχώρησης κυριότητας διάβλου υπάρχει η αίτηση για κυριότητα, όπου διατηρείται σε υψηλή στάθμη όσο υπάρχει αυτή η κυριότητα
και η παραχώρηση κυριότητας όπου διατηρείται σε υψηλή στάθμη όσο υπάρχει παραχώρηση. Η παραχώρηση γίνεται όταν ολοκληρωθούν οι εκκρεμές μεταφορές από την CPU. Βέβαια, οι μνήμη και οι συσκευές δεν γνωρίζουν κάθε φορά ποιος έχει την κυριότητα του διάβλου, γιατί δεν χρειάζεται να το γνωρίζουν. Απλώς τους έρχεται ένα σήμα, π.χ. ανάγνωση, τους έρχεται η διεύθυνση, τους έρχονται τα δεδομένα. Δεν χρειάζεται να ξέρουν ποιος το έστειλε ο επεξεργαστής, DM κτλ. Απλώς δέχονται τα σήματα και τα υλοποιούν. Όταν η DMA βέβαια ολοκληρώσει το έργο της, απενεργοποιεί το σήμα της διάβλου και η CPU απενεργοποιεί το σήμα παραχώρησης κυριότητας. Ο DMA ελεκτής για να λειτουργήσει απαιτεί ρύθμιση από τον επεξεργαστή, όπως για ποια διεύθυνση, για θα διαβάσει, για από ποιο περιφερειακό, για πόσα byte και το καθεξής. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους καταχωρητές της DMA, προκειμένου να γράψει τις τιμές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. Η DMA μόλις γίνει κύριος του διάβλου, ξεκινάει τη μεταφορά αυτόματα, μπορεί να παραμείνει κύριος μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η μεταφορά, μπορεί να μεταφέρει τμηματικά κομμάτια μνήμης προκειμένου να απελευθερώνει ενδιάμεσα το διάβλο για να λειτουργήσει ο επεξεργαστής και μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, στέλνεται μια διακοπή από την DMA στη CPU. Στο διάγραμμα απομυθείας μεταφοράς στο διάβλο παρατηρούμε ότι το DMA περιμένει μέχρι να παραχωρηθεί η κυριότητα, παραχωρείται κυριότητα, ολοκληρώνεται το έργο και μετά ενημερώνει τη CPU ότι έχει ολοκληρώσει το έργο της. Στο παράδειγμα λοιπόν, ο επεξεργαστής σταματάει μετά από λίγο επειδή η μεταφορά είναι μεγάλη και δεν υπάρχουν αρκετές εντολές ώστε να μπορέσει η CPU να εκτελέσει κάτι άλλο παράλληλα. Ένα σύστημα δεν έχει μόνο ένα διάβλο. Πολλαπλοί διάβλοι επιτρέπουν την παραλληλία και σε ένα σύστημα έχουμε αργούς και γρήγορους διάβλους. Οι γρήγοροι διάβλοι χρησιμοποιούνται από γρήγορα περιφερειακά, όπως είναι λογικό, και οι αργοί διάβλοι από τα αργά περιφερειακά. Έτσι λοιπόν, αποφεύγεται το υψηλό κόστος του κυκλώματος σύνδεσης για τις αργές συσκευές που δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας περιφερειακών από τον αργό διάβλο σε μονάδες του γρήγορου διάβλου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μιας γέφυρας, bridge. Η γέφυρα είναι ένα περιφερειακό που συνδέει τον γρήγορο διάβλο με τον αργό διάβλο. Έτσι λοιπόν, απαιτείται να είναι υπηρέτης τον γρήγορο διάβλο, δηλαδή να περιμένει εντολές από κάποιο περιφερειακό του γρήγορου διάβλου που είναι η επεξεργαστής στη DMA και είναι κύριος στον αργό διάβλο αφού καθορίζει αυτός που θα μεταφερθούν τα δεδομένα. Ομοίως και η γέφυρα έχει μια ακολουθία καταστάσεων τόσο για την πλευρά που βρίσκεται ως slave, που είναι η γρήγορη η διάβλη, ένας γρήγορος διάβλος, fast address enable, fast read write, fast address, fast data, fast acknowledge. Και από την αργή πλευρά, slow address enable, slow read write, slow address, slow data, slow acknowledge. Πολλές φορές η γέφυρα χρησιμοποιείται και ως μεταφραστής πρωτοκόλλου, είτε ως μηχανή καταστάσεων, είτε κάτι πιο εξελιγμένο. Στην δημοφιλή ενσωματωμένη αρχιτεκτονική του ARM, και εκεί ομοίως υπάρχουν διάβλοι αργοί και γρήγοροι. Υπάρχει ο υψηλών επιδόσεων διάβλος του ARM AMBA και ο διάβλος περιφερειακών του AMBA.
Το άμπα λοιπόν είναι μία προδιαγραφή διάβλου για συστήματα R. Υπάρχει αHB υψηλής απόδοσης, R High Performance Bus και χαμηλής ταχύτητας των περιφερειακών, R Peripheral Bus. Υποστηρίζει και σωλήνωση, μεταφορές ρηπής, αποδεσμευμένες μεταφορές και πολλαπλούς κυρίως διάβλου. Στο διάβλο APB τα περιφερειακά λοιπόν όλα θεωρούνται υπηρέτες. Εκτός βέβαια από τη γέφυρα που μπορεί να αναλαμβάνει την κυριότητα του διάβλου. Στο διάβλο, εκτός από τον επεξεργαστή, συνδέεται και η μνήμη. Η μνήμη, ασφαλώς, δεν είναι ενός τύπου μόνο, μπορεί να είναι DRAM, Dynamic RAM, Static RAM, SRAM, Flash ή EEPROM κ.ο.κ. Κάθε είδος μνήμης έχει μια ποικιλία χαρακτηριστικών ως προς τη χωρητικότητα, το μήκος λέξης κ.ο.κ. Όλες οι οργανώσεις μνήμης χρησιμοποιούν δυσδιάστατους πίνακες και χρησιμοποιούνται από μονωτές με υψηλή αντίσταση για τα κελιά που δεν χρησιμοποιούνται. Σε παράδειγμα, βλέπουμε τη διεύθυνση address που εισάγεται στο memory array και συνέχεια από το C που είναι το column επιλέγεται το κατάλληλο κελί προκειμένου να αποσταλούν τα δεδομένα στην έξοδο. Γνωρίζοντας μόνο το μέγεθος της μνήμης, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της λέξης. Γιατί μία μνήμη 4 MB για παράδειγμα μπορεί να είναι είτε 1 MB επί 4 bit, είτε 4 MB επί 1 bit. Και ασφαλώς αλλάζει και η διεξοδότηση. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση που έχουμε 1 MB επί 4 bit, απαιτούνται 2^20 διευθύνσεις των 4 bit, ενώ στην δεύτερη περίπτωση απαιτούνται 2^22 διευθύνσεις του 1 bit. Η αναλογία ύψους-πλάτους ονομάζεται λόγος διαστάσεων. Η πιο κλασική μνήμη είναι η μνήμη RAM, Random Access Memory, μνήμη τυχαίας προσπάλασης. Αποτελείται από δύο βασικές οικογένειες, είτε δυναμική RAM, DRAM, μεγάλη πυκνότητα αποθήκευσης, αλλά απαιτείται ανανέωση γιατί, η τιμή αποθηκεύεται ως φορτίο σε ένα πυκνοτή και ο πυκνοτής έχει κάποια διαρροή που με την πάροδο του χρόνου του χάνει το φορτίο. Απαιτείται λοιπόν να διαβαστεί η συγκεκριμένη τιμή του πυκνοτή και να ξαναγραφεί. Η SDRAM χρησιμοποιεί το ρολόι για να βελτιώσει την απόδοση και χρησιμοποιούνται τα σήματα Chip Enable, Row Address Selector, Column Address Selector, Clock, Read Write, Address και Data. Η στατική RAM είναι πιο γρήγορη, αλλά θέλει πολλά περισσότερα στοιχεία για να υλοποιηθεί. Μπορεί να είναι ακόμα και 4-6 φορές μεγαλύτερη σε όγκο από ότι μια ίδιο μεγέθους DRAM. Στις SRAM χρησιμοποιούνται τα σήματα Chip Enable, Read Write και Address και Data. Δεν χρειάζονται λοιπόν σήματα για refresh. Η διασύνδεση σε μια DRAM είναι πιο σύνθετη επειδή οι DRAM έχουν κατασκευαστεί με τρόπο να ελαχιστοποιούν τον απαιτούμενο αριθμό ακροδεκτών και αυτό γίνεται γιατί η DRAM είναι συνήθως μεγάλες σε όγκο. Είναι της τάξης κάποιων gigabyte. 4, 8, 16 gigabyte. Οπότε θα απαιτούνταν πάρα πολλοί ακροδέκτες προκειμένου να μπορέσουν να συνδεθούν σε ένα σύστημα. Ακροδέκτες σημαίνει καλώδια, σημαίνει επιπρόσθετα βοηθητικά και υποστηρικτικά στοιχεία, κάτι που ανεβάζει το κόστος, κάτι που δεν είναι εφικτό και δεν είναι υλοποιήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται πολύπλευση της διεύθυνσης γραμμής και στήλης και με τη χρήση κατάλληλων σημάτων καθορίζεται κάθε φορά τι αντιστοιχεί πού. Αν είναι ασύγχρονη DRAM, δεν χρησιμοποιείται ρολόι, αλλά βέβαια κατάλληλα σήματα. Όπως είπαμε, απαιτείται ανανέωση των φορτίων των πυκνοτών, γι' αυτό
και υπάρχει μια καθυστέρηση πρόσβασης σε μνήμες DRAM, κάτι που δεν υπάρχει σε μνήμες SRAM, και απαιτείται έξτρα hardware για την υλοποίηση αυτού του κυκλώματος ανανέωσης της μνήμης. Μπορεί να υποστηρίζεται και κάποιος ρυθμός επιτάχυσης της επικοινωνίας, όπως το page mode, όπου δίνεται μόνο μια διεύθυνση γραμμής και αλλάζουν μόνο οι διευθύνσεις στο στυλό. Δηλαδή, μεταφέρονται δεδομένα πολύ πιο γρήγορα όταν βρίσκονται οι μνήμες αυτές σε page mode και βέβαια τα δεδομένα που απαιτεί ο επεξεργαστής έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα στις μνήμες. Κάποιες άλλες παρόμοιες οικογένειες μνημών είναι η Video RAM, που είναι μια μνήμη ειδικά για επιτάχυση λειτουργίας γραφικής απεικόνησης για την GPU. Επιτρέπει παράλληλη σύνδεση με το επεξεργαστή και σειριακή μολύση για σύνδεση με την οθόνη. Ενώ είναι και η RAM Bus, υψηλή απόδοση χαμηλού κόστους RAM, υποστηρίζει παράλληλη διευθυνσιοδότηση, πολλαπλούς και χωριστούς διάβλους και σταθερό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων της τάξης 1 GB ανά σεκόντ. Συναντάμε στα σωματωμένα συστήματα και μνήμες ROM, Read Only Memory, που μπορεί να προγραμματιστεί μόνο στο εργοστάσιο. Έχει κατηγορίες είτε ROM είτε PROM. PROM είναι ότι μπορεί να προγραμματιστεί μια φορά από το χρήστη, ή PROM, Erasable Programmable ROM, δηλαδή ότι μπορεί να διαγραφεί με υπεριόδεις ακτίνες και να ξαναπρογραμματιστεί, και ή Electrically Erasable PROM, δηλαδή μνήμη που διαγράφεται με ηλεκτρονικό τρόπο και μπορεί να ξαναπρογραμματιστεί. Ένα άλλο είδος μνήμης είναι η μνήμη Flash, που προγραμματίζεται από το χρήστη και είναι μια ηλεκτρικά διαγραφόμενη μνήμη, δεν θέλει ειδικό εξοπλισμό, μπορεί εντός κυκλώματος να τροποποιηθούν τα δεδομένα. Είναι τυχαία πρόταση, αλλά η εγγραφή-διαγραφή είναι πολύ πιο αργή από την άγνωστη. Η NOR Flash είναι πιο ευέλικτη, ενώ η NAND Flash έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Στη μνήμη Flash, λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες, είτε NOR είτε NAND. Στη NOR γίνεται ανάγνωση ανά λέξη, ενώ στη NAND ανάγνωση ανά σελίδα. Στη NOR υπάρχει διαγραφή ανά ομάδες από bytes, ενώ στη NAND διαγραφή ανά ομάδες από bytes και στις δύο περιπτώσεις. Η NAND βέβαια είναι πολύ πιο φθηνή, γι' αυτό και όλα τα μέσα αποθήκευσης Flash, τα περισσότερα, είναι NAND. Βέβαια, και η NOR βρίσκει το δρόμο της σιγά σιγά, αλλά λόγω χαμηλότερου κόστου λέγεται η NAND. Και οι δύο μνήμες είναι μη πτυτικές, δηλαδή αν κοπεί το ρεύμα, τα δεδομένα διαφυλάσσονται και επιτρέπει τυχαία προσπέλαση ανάγνωσης. Προκειμένου να γίνει εγγραφή ενός μπλοκ, απαιτείται η διαγραφή με την τοποθέτηση του ενός, εγγραφή τιμή 1, η αλλαγή από 0-1 βέβαια απαιτεί η διαγραφή ολόκληρη του μπλοκ, ολόκληρης της ομάδας των byte και όχι μόνο ένα, γι' αυτό η εγγραφή είναι πολύ πιο αργή από ό,τι η ανάγνωση. Ο χρόνος εγγραφής είναι στα 1,6 μικροσεκόντ, ενώ η ανάγνωση είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο γρήγορη και είναι στα 70 νανοσεκόντ. Τα μπλοκ βέβαια είναι μεγάλα, δηλαδή έχουν περίπου 1 μεγαμπίτ. Οι συνεχόμενες εγγραφές σε μία τοποθεσία πάνω στη flash, στην ίδια διεύθυνση, προκαλούν την καταστροφή της συσκευής. Η διάρκεια ζωής συνήθως είναι 1 εκατομμύριο εγγραφές. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν ειδικά κυκλώματα πάνω στη flash που επιτρέπουν να ισοκατανείμουν το φόρτο της εγγραφής, έτσι ώστε όταν γράφεται συνεχώς κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να αντιστοιχεί η συγκεκριμένη διεύθυνση σε άλλο σημείο, σε άλλο φυσικό σημείο πάνω στη flash, ώστε να υπάρχει ισοκατανομή των εγγραφών. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει μια ισοκατανομή της φθοράς και άρα είναι πολύ πιο χρήσιμο στον τελικό χρήστη και έχει μεγαλύτερη μακροζωία. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις συσκευές εισόδου-εξόδου. Ένα ενσωματωμένο σύστημα, ασφαλώς, όπως και κάθε υπολογιστικό σύστημα, αποτελείται από συσκευές εισόδου-εξόδου. Κάποιες τυπικές συσκευές
είναι τα χρονόμετρα και μετρητές και τα δύο είναι παρόμοια κυκλώματα. Δηλαδή, και τα δύο χρησιμοποιούν μια λογική αθρηστών με καταχωρητές με είσοδο προς αύξησης προκειμένου να μετρήσουν έναν αριθμό αλλαγής καταστάσεων σε ένα σήμα. Το σήμα αυτό μπορεί να είναι είτε ένα περιοδικό σήμα, για παράδειγμα ο παγμός από το ρολόι του συστήματος, οπότε ονομάζεται τότε χρονόμετρο, είτε από ένα ασύγχρονο σήμα, όπου τότε ονομάζεται μετρητής. Ο μηδενισμός του μετρητή δημιουργεί μία διακοπή. Μία συσκευή πολύ χρήσιμη σε ενσωματωμένα συστήματα, προκειμένου να αυξήσει την αξιοπιστία τους, είναι το χρονόμετρο επαγρύπνησης. Δηλαδή, είναι μία συσκευή όπου αποτελείται από έναν μετρητή που επικοινωνεί με τον επεξεργαστή και ο επεξεργαστής θα πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να επαναφέρει τον μετρητή σε μία υψηλή τιμή, σε μία αρχική τιμή. Αν δεν γίνει επαναφορά μέσα στο χρονικό διάστημα και τότε γίνει μηδέν ο μετρητής, δημιουργείται μια διακοπή που η διακοπή συνδέεται με το reset και τότε γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος. Μία είναι μια πολύ χρήσιμη ιδιότητα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα συστήματα, όπου η δυνατότητα επανεκκίνησης του συστήματος δεν είναι εφικτή. Έτσι λοιπόν, πολύ χρήσιμη λειτουργία το watchdog timer που προκαλεί αυτόματα reset σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Κάποια άλλα περιφερειακά εισόδου-εξόδου είναι η μετατροπή A to D και D to A, analog to digital και digital to analog. Χρησιμοποιείται για να συνδέσουν τα ενσωματωμένα συστήματα με τον αναλογικό κόσμο και η μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό αποτελούνται από ένα δέντρο αντιστάσεων με συγκεκριμένες τιμές όπως βλέπουμε στις αντιστάσεις, όπου έχει ως συνέπεια τη δημιουργία μιας αναλογικής τιμής, μιας τάσης εξόδου. Ενώ το αναλογικό σε ψηφιακό απαιτεί συγκριτές, για παράδειγμα προκειμένου να έχουμε NIBIT, θέλουμε δύο ευθυνείς συγκριτές, όπου από τους συγκριτές καθορίζεται η ψηφιακή τιμή του σήματος. Πολλές φορές χρησιμοποιείται η δειγματοληψία του A to D, όπου, όπου χρησιμοποιείται ένας διακόπτης συγκεκριμένης συχνότητας που ανοικοκλίνει το σήμα και το συνδέει στο μετατροπέα. Μία άλλη συσκευή εισόδου-εξόδου είναι τα πυκρολόγια και ο κλειδονισμός που συνοδεύει αυτά τα πυκρολόγια. Το πυκρολόγιο είναι ένας πίνακας με μηχανικές επαφές και έχουν το πρόβλημα ότι κλειδονίζονται bounce και έτσι εμφανίζεται να έχει πατηθεί ένα πλήκτρο πολλές φορές και απαιτεί να αποκλειδονιστεί είτε με λογισμικό είτε με υλικό. Δηλαδή όπως βλέπουμε, καθώς ο χρήστης πάει να πατήσει το πλήκτρο στη διαφάνεια εδώ πέρα, δεν έχουμε μετάβαση από 0 σε 1 ότι έχει πατηθεί, αλλά υπάρχει μία περίοδος όπου μεταβαίνει από 0 σε 1, από 0 σε 1, από 0 σε 1 μέχρι το σημείο να φτάσει να είναι σταθερά στο 1 που έχει κλείσει ο διακόπτης και έχουμε τη σταθερή κατάσταση. Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα με τον κλειδονισμό, το οποίο μπορούμε να το λύσουμε είτε με λογισμικό τρόπο είτε με υλικό. Πληκτρολόγια τα οποία έχουν παραπάνω από 15-20 πλήκτρα χρησιμοποιούν ένα μικροεπεξεργαστή. Μάλιστα, χρησιμοποιείται ένας πίνακας σάουρσης με διακοπές, π.χ. επιλέγεται μία γραμμή και το σήμα διέρχεται από τον αποπλέκτη στη γραμμή και συνέχεια, αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο, από την κατακόρυφη διαδρομή. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ένας μικροεπεξεργαστής που κωδικοποιεί το πλήκτρο και επίσης κωδικοποιεί κατά πόσο έχει πατηθεί on ή έχει απελευθερωθεί off, γιατί μπορεί ένα πλήκτρο να έχει πατηθεί και να παραμένει πατημένο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα LED και αυτές είναι συσκευές εξόδου, όπου συνδέονται σε κάποια πιν εξόδου του επεξεργαστή και μόλις διέρχεται ρεύμα από αυτές τις διόδους, το εκπέμπουν. Θα πρέπει βέβαια να γίνει μέρημνα ώστε να έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη αντίσταση γιατί θα καεί το LED. Για παράδειγμα, ο μικροεπεξεργαστής Arduino στα πιν στην έξοδο μπορεί να γράψει 40 μιλιαμπέρ. Ένα LED που το μέγιστο που μπορεί να δεχτεί είναι, για παράδειγμα, 10 μιλιαμπέρ στα 5 βολτ, θα πρέπει να υπολογιστεί μία αντίσταση κατάλληλη ώστε να μειώσει το ρεύμα που θα διέλθει τελικά από το LED για να μην το κάψει. Ένα άλλο περιφερειακό είναι η οθόνη LCD 7 τμημάτων, 7 segments, όπου κάθε segment είναι LED και μπορούμε να το ανάβουμε ξεχωριστά. Τα 7 τμήματα λοιπόν έχουν 7 επαφές, όπου σε κάθε επαφή μπορούμε να γράψουμε 0 ή 1 και να ανάψει κατάλληλα το LED. Αυτό απαιτεί βέβαια πάρα πολλές επαφές εισόδου-εξόδου από τον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, αν θέλουμε 4 LCD των 7 τμήματων, τότε απαιτούνται κατά ελάχιστο 28 επαφές. 4-7, 28. 28 επαφές. Επειδή πολλές φορές όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσθέτουμε τόσες, να έχουμε έναν επεξεργαστή με τόσες πολλές επαφές εξόδου, τοποθετούμε καταχωρητές ολίσθησης, όπου χρησιμοποιούν μία έξοδο του επεξεργαστή και 2 ή 3 σήματα και με αυτή την έξοδο σειριακά δέχονται τη ροή των δεδομένων που στη συνέχεια την τοποθετούν στα LED. Υπάρχουν και οθόνες ψηλής ανάλυσης, LCD, πλάσμα, OLED, όπου χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης πλαισίου, frame buffer για τα δεδομένα της οθόνης σε σειρά πλέγματος. Γράφει λοιπόν ο επεξεργαστής και διαβάζει οθόνη. Πολύ χρήσιμο περιφερειακό, ιδιαίτερα από τότε που έχουμε και τα έξυπνα τηλέφωνα, είναι οι οθόνες αφής, όπου είναι και συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου. Και συσκευές εξόδου γιατί απεικονίζουν κάποια στοιχεία και συσκευές εισόδου γιατί ο χρήστης μπορεί να πατήσει πάνω στην οθόνη σε κάποια σημεία για να υλοποιηθεί μια λειτουργία. Χρησιμοποιείται μια συσκευή εισόδου πάνω από μια συσκευή εξόδου και οι κατηγορίες είναι δύο. Μπορεί να είναι είτε ομικές, όπου χρησιμοποιείται βολτόμετρο και είναι με την επαφή, είτε χωρητικές, που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει φορτία, υπάρχει καλύτερη απόκριση από την ομική, αλλά δεν λειτουργεί με πλαστικό στυλό ή γάντια. Αυτές οι οθόνες μάλιστα υποστηρίζουν και τη δυνατότητα πολυαφής, multi-touch. Σε μια οθόνη αφής λοιπόν, ομικού τύπου, μόλις ο χρήστης πατήσει ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε μετριέται η τάση από εκείνο το σημείο, κλείνει το κύκλωμα και μπορεί να μετρηθεί το σημείο, να βρεθεί το σημείο που ο χρήστης έχει πατήσει. Στα ζωμετωμένα συστήματα λοιπόν χρησιμοποιούμε επεξεργαστές και μικροεπεξεργαστές. Μερικές φορές όμως κάποια συστατικά, κάποια περιφερειακά δεν είναι συμβατά με τον διάβολο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια λογική συγκόλλησης, glue logic, ώστε να μετατρέψει τα σήματα που στέλνει το περιφερειακό που θέλουμε να τοποθετήσουμε σε συμβατά σήματα με τον διάβολο. Στην αρχιτεκτονική του υλικού έχουμε λοιπόν τον επεξεργαστή, τους διάβολους, τη μνήμη και συσκευές εισόδου-εξόδου. Είναι πολύ σημαντικό να επιλεχθεί ο επεξεργαστής που θα καλύπτει τις προδιαγραφές σχεδίασης, αλλά δεν θα ξεπερνάει σε κόστος τον προϋπολογισμό που έχουμε θέσει. Ο διάβολος είναι αναπόσταστο κομμάτι του επεξεργαστή και καθορίζεται βέβαια από τον ίδιο τον επεξεργαστή. Θα πρέπει να προσεχθεί το εύρος ζώνης του διάβολου γιατί καθορίζεται η απόδοση του συστήματος. Το είδος της μνήμης καθορίζεται από τις ανάγκες και τον απαιτούμενο όγκο δεδομένων. Η λειτουργική προδιαγραφή πρέπει να σπάσει σε επιμέρους τμήματα, είτε ανάμεσα σε σχεδιαστικές ομάδες είτε σε οργανισμούς, με πλεονεκτήματα σε απόδοση, δοκιμαστικότητα και συντήρηση.
Όταν αναπτύσσουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, χρησιμοποιούμε αναπτυξιακές πλατφόρμες. Αυτές οι πλατφόρμες, αυτές οι πλακέτες, είναι σχεδιασμένες είτε από τον κατασκευαστή που πουλάει τους επεξεργαστές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε από κάποιους άλλους. Περιέχει τον επεξεργαστή, μνήμη, συσκευές εισόδου-εξόδου κτλ. Επίσης, έχει επιπρόσθετες διαπαφές και μπορεί να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις για το ενσωματωμένο σύστημα. Σε κάποια ενσωματωμένα συστήματα θέλουμε να προσθέσουμε και ψηφιακή λογική. Η ψηφιακή λογική μπορεί να είναι είτε προγραμματιζόμενη συσκευή PLD για χαμηλή μεσαία πολυπλοκότητα, να είναι FPGA με περισσότερη λογική και υποστήριξη πολυεπίπεδης λογικής ή ASIC, Application Specific Integrated Circuits, όπου κατασκευάζονται για ειδικό σκοπό. Μπορούμε όμως να αναπτύξουμε και την εφαρμογή μας και το ενσωματωμένο σύστημα σε έναν τυπικό προσωπικό υπολογιστή, όπου είναι μια προσχεδιασμένη πλατφόρμα, μεγάλη ποικιλία εισόδων-εξόδων, είναι φθηνός σχετικά ένας υπολογιστής, με πλούσια εργαλεία ανάπτυξης βέβαια, απαιτεί πολύ ρεύμα, πολλούς πόρους, μεγάλο όγκο, είναι πιο ακριβό από ό,τι μια πλατφόρμα ενσωματωμένης υπολογιστικής και βέβαια δεν έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Βέβαια, υπάρχει και η δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος σε υπολογιστή αντί σε ενσωματωμένο σύστημα. Σε μια τυπική πλατφόρμα λοιπόν υπολογιστή παρατηρούμε έχουμε τον επεξεργαστή, τον Interrupt Controller που χειρίζεται τις διακοπές, τον Electric DMA, χρονιστές, μνήμη. Υπάρχει ένας διάβολος υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη μνήμη, την κάρτα γραφικών και τον επεξεργαστή και ένας διάβολος χαμηλής ταχύτητας που συνδέει συσκευές εισόδου-εξόδου, σκληρούς δίσκους, πρικολόγια, mouse, σειριακές θύρες κ.ο.κ. Η τυπική διάβλη σε έναν υπολογιστή είναι παράλληλη διάβλη, ISA, που είναι στα 8 MHz, έχει καταργηθεί βέβαια πια, δεν το συναντούμε σε νέους υπολογιστές. PCI, όπου είναι είτε σε 33 είτε 66 MHz, και αυτός ο διάβλος σχεδόν έχει εξαλειφθεί και δεν υπάρχει. Και PCI Express, ενώ σειριακή διάβλη είναι η κλασική USB 1, 2, 3 και το FireWire. Ο προσωπικός υπολογιστής βέβαια στην αρχή έχει ένα ειδικό software που ονομάζεται BIOS, Basic Input Output System, όπου αρχικοποιεί όλα τα περιφερειακά του συστήματος και απαριθμεί και κατανύμει τους πόρους. Είναι ένα λογισμικό χαμηλού επίπεδου και αυτό επιτρέπει ανάπτυξη κώδικα στη συνέχεια με ευκολότερο τρόπο. Ένας επεξεργαστής ενσωματωμένων συστημάτων είναι ο StrongARM, όπου περιέχει έναν επεξεργαστή ARM σε 3.000 περίπου MHz, ένα διάβολο συστήματος υψηλής ταχύτητας και ένα διάβολο χαμηλής ταχύτητας, μονάδα ελέγχου συστήματος, έχει ρολόι πραγματικού χρόνου, χρονόμετρο λειτουργικού συστήματος, general purpose input-output IOs που μπορούμε να χρησιμοποιηθούμε, να τα χρησιμοποιήσει είτε ως είσοδο είτε ως έξοδο, ελεκτή διακοπών, ελεκτή διαχείριση ισχύως, ελεκτή επαναφοράς. Ένα συνοδευτικό chip ως προς το StrongARM είναι το SA1111 εισόδου-εξόδου, όπου περιέχει τη δυνατότητα σύνδεσης USB, PS2, PCMCA, PWM, Serial, Parallel, SSP κτλ. Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ενσωματωμένο σύστημα, θα πρέπει να περάσει η ομάδα σχεδιασμού από την ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση. Οι προκλήσεις που συναντούμε σε αυτά τα προβλήματα είναι ότι το ενσωματωμένο σύστημα μπορεί να είναι δύσκολο να το παρατηρήσουμε, να παρατηρήσουμε την εσωτερική κατάσταση, να παρατηρήσουμε τις τιμές σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά στοιχεία σε συγκεκριμένους καταχωρητές. Απ' την άλλη μπορεί να είναι δύσκολο το ενσωματωμένο σύστημα να το χειριστούμε, να το ελέγξουμε, να τοποθετήσουμε συγκεκριμένες τιμές σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω στο ενσωματωμένο σύστημα. Ή μπορεί να υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία ρεαλιστικών εισόδων ή να μην μπορούμε να το αρχικοποιήσουμε πλήρως. Προκειμένου λοιπόν να γίνει η ανάπτυξη και η αποσφαλμάτωση, χρησιμοποιείται η έννοια του host, του ξενιστή και του target, του στόχου. Δηλαδή, αναπτύσσουμε το πρόγραμμα σε έναν προσωπικό υπολογιστή που έχει πολύ περισσότερη
μνήμη επεξεργαστεί πολλούς περισσότερους πόρους και περισσότερα εργαλεία και αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, συνέχεια μεταφέρεται σε έναν στόχο, σε ένα σωματωμένο σύστημα που έχει συνδεθεί στον υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια απαιτείται να έχουμε τη δυνατότητα ενός cross-compiler, ετερομεταγλωτιστή στον υπολογιστή, στον προσωπικό υπολογιστή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να γίνει compile για εκτελέσιμο άλλης αρχιτεκτονικής. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε στον προσωπικό μας υπολογιστή την αρχιτεκτονική x86, κάνουμε compile στην x86 για πλατφόρμα ARM-V7. Βέβαια, απαιτείται και ένας ετεροαποσπαλματωτής cross-debugger, ώστε να βοηθήσει την αποσπαλμάτωση του ενσωματωμένου συστήματος. Κατά τη διαδικασία της αποσπαλμάτωσης, πολύ συχνά τοποθετούμε breakpoints, σημεία διακοπής, όπου σε εκείνο το σημείο του κώδικα που θέλουμε να παρατηρήσουμε τι τιμές έχουν οι καταχωρητές ή σε ποια κατάσταση βρίσκονται κάποια υποσυστήματα, τοποθετείται ένα σημείο διακοπής. Στο GDB debugger είναι η κλασική εντολή break, όπου σε μία γραμμή που θα τοποθετηθεί το breakpoint θα σταματήσει η εκτέλεση του επεξεργαστή. Βέβαια, αν ο επεξεργαστής δεν υποστηρίζει εξαιρέσεις για αποσπαλμάτωση, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε την εντολή που θέλουμε να διακόψουμε με μία κλίση κορουτίνας προς το πρόγραμμα αποσπαλμάτωσης. Παράδειγμα, βλέπουμε την assembly ενός προγράμματος, αρχικού κώδικα, και θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα breakpoint στην διεύθυνση 40C. Μπορούμε λοιπόν να αντικαταστήσουμε την εντολή που υπήρχε σε εκείνο το σημείο με μια εντολή BL breakpoint, ώστε να μεταβεί η εκτέλεση στην συνάρτηση breakpoint για να χειριστούμε κατάλληλα το περιβάλλον. Σε περίπτωση που γίνει διακοπή, θα πρέπει να αποθηκευτούν όλοι οι καταχωρητές, να παρουσιαστεί η κατάσταση στο χρήστη ή ο χρήστης να ζητήσει την εμφάνιση συγκεκριμένων τιμών καταχωρητών ή μεταβλητών. Και βέβαια πριν την επιστροφή και στη συνέχεια της εκτέλεσης προγράμματος, θα πρέπει να γίνει επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης. Η πιο απλή και ασφαλής λύση είναι να απομακρυνθεί η εντολή που είχαμε βάλει BL και να τοποθετηθεί η κανονική εντολή. Βέβαια, θα πρέπει να διορθωθεί και η διεύθυνση επιστροφής της λειτουργίας που βρίσκονται στο σωρό, στην κορυφή του σωρού, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δύο σημεία διακοπής ώστε να γίνεται πιο εύκολη η αντικατάσταση της εντολής. Μπορούμε να κάνουμε την ανάπτυξη και αποσπαλμάτωση με τη χρήση ενός ICE, In Circuit Emulator, όπου αυτά τα κυκλώματα είναι hardware και συνδέονται με συγκεκριμένους επεξεργαστές. Δεν συνδέονται για όλους τους επεξεργαστές, δεν υπάρχει General Type IC, είναι για συγκεκριμένους επεξεργαστές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υποστηρίζεται από όλα τα ενσωματωμένα συστήματα, από συγκεκριμένους επεξεργαστές και συνεργάζεται στενά με την CPU και επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό της CPU, τροποποίηση, κατάσταση, πάυση ή έναρξη. Η πιο απλή αποσπαλμάτωση μπορεί να γίνει με λεντάκια. Να τοποθετηθούν λεντάκια κατάστασης που είτε ως μόνα τους είτε κωδικοποιημένα να εμφανίζουν μια τιμή στο χρήστη προκειμένου να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Επίσης, η σειριακή θύρα είναι ένα πολύ χρήσιμο περιφερειακό αποσπαλμάτωσης όπου μεταφέρει κάποιες πληροφορίες στη σειριακή θύρα που μπορούμε να συνδέσουμε έναν υπολογιστή για να διαβάσουμε τα δεδομένα από τη σειριακή θύρα και να μπορέσουμε να το αποσπαλματώσουμε. Ένα εργαλείο που πρέπει να έχει κάθε ομάδα σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων είναι οι λογικοί αναλυτές. Είναι ένας πίνακας από πάνω γράφους, όπου δειγματοληπτεί πολλά διαφορετικά σήματα ταυτόχρονα. Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας χρονισμού, με δικό του ρολόι ή με το ρολόι του συστήματος. Στην αρχιτεκτονική λογική αναλυτή υπάρχει το Unit Under Test, UIT, με ένα ρολόι του συστήματος ή το clock generator το δικό του που επιλέγεται με κάποιο διακόπτη σε ποιο mode θέλουμε να λειτουργήσουμε το συγκεκριμένο περιφερειακό και στη συνέχεια υπάρχει μια μνήμη δειγμάτων όπου τοποθετεύονται τα δείγματα και από ένα, με την επεξεργασία
εμφανίζονται σε μία οθόνη. Ο κώδικας που αναπτύσσεται πρέπει να δοκιμάζεται κιόλας. Η εκτέλεση κώδικα μπορεί για δοκιμή να γίνει είτε στο σταθμό εργασίας ανάπτυξης, δηλαδή μπορεί να γίνει compile η συγκεκριμένη διεργασία για το λειτουργικό σύστημα του ίδιου του επεξεργαστή και να εκτελεστεί, δηλαδή έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα σε C, το κάνουμε compile για την χ86, το εκτελούμε, βλέπουμε ότι λειτουργεί και συνέχεια μπορούμε να το κάνουμε cross compile για την αρχιτεκτονική ARM για να το δούμε ότι λειτουργεί στην αρχιτεκτονική ARM. Μπορούμε κατευθείαν να το εκτελέσουμε και στην αρχιτεκτονική στόχο, να το μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο, να κάνουμε upload του προγράμματος και να το εκτελέσουμε. Μπορούμε να κάνουμε προσομοίωση στο σταθμό εργασίας μας, επίπεδο εντολών ή επίπεδο κύκλου. Και μπορούμε να κάνουμε συμπροσωμείωση υλικού λογισμικού, κάποια κομμάτια λοιπόν να τα προσωμιώνουμε στο σύστημα και κάποια άλλη να γίνεται επικοινωνία με την ενσωματωμένη πλατφόρμα. Μερικά ενσωματωμένα συστήματα είναι ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου. Προκειμένου να γίνει αποσφαλμάτωση σε αυτά τα συστήματα, υπάρχει κάποια δυσκολία, υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί προβλήματα σε οδηγούς προκαλούν μία μη δετερμινιστική συμπεριφορά στο πρόγραμμα στο προσκήνιο. Και ας μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε π.χ. race conditions, συνθήκες ανταγωνισμού, τότε κάποια σφάλματα μπορεί να εμφανίζονται συγκεκριμένες στιγμές και κάποια όλα. Όχι. Θυμόμαστε ότι κάποια στιγμή, ακόμα και δορυφόροι που είχαν σταλεί στο διάστημα, είχαν κάποια σφάλματα χρονισμού που εμφανιζόταν 1 στις 70 φορές. Δηλαδή είχε πιθανότητα 1 στα 70 να εμφανιστεί το συγκεκριμένο bug και όμως εμφανίστηκε όταν το βρισκόταν στο διάστημα. Οπότε έπρεπε να γίνει απλό αντενός bug fix πρόγραμμα για να διορθωθεί το bug. Αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ένα σφάλμα με τους συνηθισμένους τρόπους αποσφαλμάτωσης, τότε μάλλον είναι race conditions και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια πιο εκτενή αποσφαλμάτωση και να κάνουμε audit το κώδικα προκειμένου να βρούμε πιθανές συνθήκες ανταγωνισμού. Εκτός από την δοκιμή του προγράμματος υπάρχει και δοκιμή κατασκευής, όπου θα πρέπει να δοκιμαστεί ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής και υλοποίησης του ενσωματωμένου συστήματος δεν εισάγονται σφάλματα στο εργοστάσιο. Θα πρέπει να γίνει δοκιμή υλοποίησης, όπου εντοπίζει ασυμφωνίες ανάμεσα στις προδιαγραφές και στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, ή δοκιμή κατασκευής, όπου αναζητά διαφοροποιήσεις του συστήματος, γιατί η διαδικασία της κατασκευής ενδέχεται να εισάγει ελαττώματα που θα προκαλέσουν δυσλειτουργία. Όπως κάθε φορά που κατασκευάζουμε ολοκληρωμένα κυκλώματα, ομοίως και στα ενσωματωμένα συστήματα, έχουμε την έννοια της εσοδείας, yield. Δηλαδή είναι μια αναλογία των λειτουργικών συσκευών που παράγονται από τη γραμμή παραγωγής και αυτών που λειτουργούν σωστά. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι κάθε μονάδα που εξέρχεται από τη γραμμή παραγωγής έχει εξεταστεί με όσο δυνατόν καλύτερη κάλυψη, μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης και σημαντικό ρόλο παίζει το μοντέλο σφάλματος που θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε αυτά τα σφάλματα. Το κόστος δοκιμής μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τμήμα του κόστους κατασκευής. Υπάρχουν πολλοί τύποι σφαλμάτων όπως κολλημένο στο 0, stacked 0, κολλημένο στο 1, stacked 1 και θα πρέπει να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα λάθη αυτά σε ένα συμμετωμένο κύκλωμα. Για να προσδιορίσουμε όμως σημαίνει ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε εσωτερικές καταστάσεις του επεξεργαστή και όχι μόνο να τις παρατηρήσουμε, να μπορούμε να τις ελέγξουμε, να τις τροποποιήσουμε, να δώσουμε δικές μας τιμές. Δεν είναι εύκολο να ελέγξουμε, δηλαδή να τοποθετήσουμε τις συγκεκριμένες τιμές εισόδου μιας συγκεκριμένης πύλης. Γι' αυτό θα πρέπει ο επεξεργαστής να έχει ή το σύστημα να έχει σχεδιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορούμε και να ελέγξουμε, να τοποθετούμε τιμές σε συγκεκριμένες θέσεις και να παρατηρήσουμε, να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξηθούν και τα δύο αυτά μετρικά. Σχετικά με τα μοντέλα ασφάλματος stacked 0 και stacked 1, έστω μια πύλη OR είναι κολλημένη στο 1, δηλαδή συνεχώς έχει αποτέλεσμα 1, τότε αρκεί να δώσουμε το διάνυσμα ελέγχου 0-0 για να διαπιστώσουμε αν είναι προβληματική ή όχι. Με το διάνυσμα ελέγχου 0-0 θα
θα έχουμε αποτέλεσμα κανονικά 0, ενώ αν είναι προβληματική η πύλη μας θα μας δώσει αποτέλεσμα 1, οπότε θα παρατηρήσουμε και θα δούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Ομοίως, αν έχουμε ένα stack at 0, δηλαδή ό,τι και να δώσουμε έχει έξοδο 0, τότε θα δώσουμε είτε 0,1, είτε 1,0, είτε 1,1, και αν το αποτέλεσμα είναι πάλι 0, τότε σημαίνει ότι η πύλη έχει πρόβλημα και είναι κολλημένη στο 0. Θα πρέπει λοιπόν να δοκιμάζουμε, να δίνουμε διανύσματα ελέγχου και να παρατηρούμε τα αποτελέσματα. Ένας άλλος τρόπος αποσφαλμάτωσης είναι η ανίχνευση ή σάρωση χωρίων, όπου είναι γνωστή και ως JTAG, Joint Test Action Group. Σε μια σειρά εξετάζονται όλα αυτά τα περιφερειακά, απλοποιεί τη δοκιμή πολλαπλών chip στο ίδιο port και μπορούν οι καταχωριστές να ρυθμιστούν και να υποστηρίζουν μια αλυσίδα ανίχνευσης. Χρησιμοποιείται για αποσφαλμόνους και προσωμιωτές στο κύκλο. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι επιτρέπει την παρατήρηση και τον έλεγχο και επιτρέπει στα chip της κάρτας να λειτουργούν ανεξάρτητα. Η απόδοση του ενσωματωμένου συστήματος, όπως καταλάβουμε, εξαρτάται από τον επεξεργαστή, από την κρυφή μνήμη, από το διεύλο, από την κεντρική μνήμη και από τη συσκευή εισόδου-εξόδου. Μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση του συστήματος χρησιμοποιώντας το εύρος ζώνης. Το εύρος ζώνης συνδέεται με τη μνήμη, τους διάβλους, τον επεξεργαστή, αλλά βέβαια διαφορετικά τμήματα του συστήματος, π.χ. κάποια αργά περιφερειακά, εκτελούν σε διαφορετικούς ρυθμούς χρόνου. Διαφορετικά συστατικά μπορούν να έχουν διαφορετικά απλά τη λέξη και το καθεξής. Αν έχουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, για παράδειγμα, που ασχολείται με επεξεργασία βίντεο διαστάσεων 320x240x3, τότε έχουμε συνολικά 200x3, γιατί έχουμε ένα byte για κάθε χρώμα, έχουμε 230.000 byte. Δηλαδή απαιτείται μεταφορά για μεταφορά frame 1 προς 30, τότε δημιουργείται αυτή η προδιαγραφή που εξετάζουμε στη συνέχεια. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι αν η μεταφορά είναι 1 byte ανά μικροσεκόντ, απαιτούνται 0,23 σεκόντ ανά frame, που είναι πολύ αργά και θα μας καλύπτει τις ανάγκες. Θα πρέπει να αυξηθεί το εύρος ζώνης, όπως αύξηση πλάτους διάβλου ή συχνότητας ρολογιού διάβλου. Είδαμε λοιπόν ότι οι οργανώσεις μνήμης αντιστοιχούν σε ίδιο μέγεθος και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και να εκτιμήσουμε την οργάνωση μιας μνήμης αν γνωρίζουμε μόνο την χωρητικότητα της μνήμης σε megabits. Για παράδειγμα, μία μνήμη 64 megabit μπορεί να είναι είτε 1 bit επί 64 megabit, είτε 16 megabit επί 4 bit, είτε 8 megabit επί 8 bit. Άρα λοιπόν, διαφορετικές οργανώσεις μνήμης αντιστοιχούν στο ίδιο ποσό μνήμης. Η κάθε μνήμη έχει συγκεκριμένους χρόνους πρόσβασης, όπως αναφέρεται κάθε φορά στο αντίστοιχο dataset, και ο ρυθμός μεταφοράς ρυθμής επιτρέπει μια πολύ γρήγορη ανάγνωση δεδομένων διαδοχικών διευθύνσεων. Ως προς την παραλληλοποίηση, επιταχύνεται η μεταφορά δεδομένων με παραλληλία και η DMA παρέχει παραλληλία και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η CPU δεν χρησιμοποιεί το διάβλο. Μιλήσαμε πριν για την χρήση της DMA, πώς μπορεί να αναλάβει το έργο της επικοινωνίας με συσκευές εισόδου-εξόδου και τη μνήμη, ώστε να απαλλάξει τον επεξεργαστή από τον έλεγχο της μεταφοράς, προκειμένου να τον απελευθερώσει για να εκτελέσει κάποιο άλλο ωφέλιμο έργο. Και θα κλείσουμε με ένα παράρτημα σχεδίασης σχετικά με ένα ρολόι ξυπνητήρι. Ένα ρολόι ξυπνητήρι που, όπως συναντάμε συνήθως σε αντίστοιχες συσκευές του εξωτερικού, θέλουμε να έχει κάποια σήμανση για το ξυπνητήρι, αν είναι ενεργό ή όχι, το buzzer, εμφάνιση ασφαλώς του χρόνου, μία τελίτσα που θα ανάβει όταν αναφερόμαστε σε PM, γιατί θέλουμε να είναι 12ωρο το ρολόι, ασφαλώς αποτελείται από 7 segment display και κουμπιά ελέγχου, set time, set alarm, hour και minute. Είναι οι κλασικές διεπαφές που συναντούμε στα περισσότερα ξυπνητήρια. Οι λειτουργίες λοιπόν είναι να μπορούμε να θέσουμε την ώρα, να μπορούμε να θέσουμε το ξυπνητήρι, να ενεργοποιούμε το ξυπνητήρι on off και να μπορούμε να κάνουμε suspend για λίγη ώρα το ξυπνητήρι.
Άρα λοιπόν στη φόρμα προδιαγραφών της συγκεκριμένης συσκευής θέλουμε ένα 24ωρο ξυπνητήρι, ρολόι με ξυπνητήρι, με λειτουργίες set time, alarm, hour, mini tab κτλ. 4 ψηφίων της οθόνη με ένδειξη για PM, κατά πόσο έχουμε το ξυπνητήρι ενεργοποιημένο ή όχι, buzzer, θα πρέπει να διατηρείται η ώρα, θα πρέπει να εμφανίζει ώρες και ψηφία όχι υψηλής ακρίβειας, αλλά εντούτοις ικανοποιητικής ακρίβειας για την τυπική χρήση σε ένα σπίτι. Θα δέχεται ρεύμα από τον ρευματοδότη του σπιτιού, του εναλλασσόμενου ρεύματος και ασφαλώς να μπορεί να έχει διαστάσεις που να βρίσκεται πάνω σε ένα κομωδίνο. Άρα λοιπόν έχουμε το μηχανισμό που έχει το display και τις διάφορες ενδείξεις, γιατί το display χρησιμοποιεί ενδείξεις, ασφαλώς τα κουμπιά και το speaker. Ενώ στα lights έχουμε την εμφάνιση των διάφορων ψηφίων, δηλαδή του ξυπνητηριού κτλ. Ενώ με τα κουμπιά, με το κάθε κουμπί συνδέεται μια ενέργεια όπως ή να τεθεί η ώρα, το ξυπνητήρι, να ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι, να απενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι, να τοποθετηθούν τα κουμπιά της, να τοποθετηθεί η ώρα και τα λεπτά. Και ασφαλώς το speaker έχει την ιδιότητα του buzz. Το display λοιπόν είναι ένας πίνακας 4 θέσεων για κάθε ψηφίο ξεχωριστά. Έχει την ένδειξη για το ξυπνητήρι και την ένδειξη για το αν είναι απογευματινή ώρα ή όχι και έχει τις συναρτήσεις, τις λειτουργίες του να τεθεί η ώρα, του να εμφανιστεί το σήμα, η ένδειξη του ξυπνητηριού και η ένδειξη του PM, του past morning ή όχι. Ενώ ο μηχανισμός έχει τα δευτερόλεπτα, τις ώρες, τα λεπτά, ένδειξη ξυπνητηριού, διαβάζει τις τιμές από τα πλήκτρα και ενημερώνει τον timer. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ το διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων, πώς γίνεται ενημέρωση δευτερολέπτων, ενημέρωση ώρας, κατά πόσο έχουμε εμφάνιση της ένδειξης PM ή όχι, κατά πόσο έχει φτάσει η ώρα του ξυπνητηριού, οπότε τότε πρέπει να ενεργοποιείται το ξυπνητήρι, buzzer και ούτω καθεξής. Ενώ υπάρχει και η μέθοδος της ανίχνευσης των πλήκτρων, όπου συνεχώς διαβάζονται τα πλήκτρα και αναλόγως με το τι έχει πατήσει ο χρήστης, π.χ. αυξάνεται η ώρα και γίνεται το αντίστοιχο rollover, αυξάνεται μετά η χρήση για το ξυπνητήρι και ούτω καθεξής. Στην αρχιτεκτονική του συστήματος ασφαλώς είναι μια περιοδική λειτουργία, οπότε χρησιμοποιείται το ρολόι και υπάρχει και απεριοδική λειτουργία που είναι ασύγχρονη λειτουργία λοιπόν, τα κουμπιά ή το buzzer. Υπάρχουν δύο μεγάλα components στο σύστημα, μια μέθοδος η οποία ενημερώνει την ώρα και χρησιμοποιεί interrupt και μία άλλη μέθοδος όπου διαβάζει τα κουμπιά και ενεργεί κατάλληλα ως προς αυτά. Ο χρονιστής συνήθως δεν μπορεί να λειτουργήσει σε διακοπές ενός λεπτού, γι' αυτό χρησιμοποιούνται και διάμεσες μεταβλητές συστήματος για να μετατρέπουν την συχνότητα του interrupt σε δευτερόλεπτα, η οποία είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μεταβλητές ώστε να τίθεται σε ανά π.χ. 60 σεκόντων, εγνωρίζοντας βέβαια τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος. Άρα στο foreground πρόγραμμα εκτελείται συνεχώς το εξής: διάβασε τα κουμπιά, εκτέλεσε τις ενέργειες και έλεξε το ξυπνητήρι, αν έχει έρθει η ώρα να ενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να ελεγχθεί ο κώδικας στην πλατφόρμα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και κάποια αναπτυξιακή πλατφόρμα. Να ελεγχθεί η ακρίβεια του ρολογιού, κατά πόσο αναγνωρίζονται τα κουμπιά
Είναι λίγα τα στοιχεία αυτά που αποτελούν αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να το εκτελέσει σπίτι του με χαμηλό κόστος. Γιατί θέλει το μικροεπεξεργαστή. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρει ένα Arduino επεξεργαστή. Θέλει 4 κουμπιά, buttons, πολύ, πολύ οικονομικά. Θέλει 4 το 7 segment display. Για να οδηγήσει τα 7 segment display, μπορεί να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως shift register για να έχει μικρότερες. Να έχει μικρότερες επαφές, να χρησιμοποιήσει μικρότερες επαφές από τον επεξεργαστή, άρα για κάθε 7 segment display τοποθετεί ένα shift register, ένα buzzer και ασφαλώς το πρόγραμμα. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί ο καθένας με ένα κόστος που δεν υπερβαίνει τα 20-25 ευρώ να τα δοκιμάσει, να τα υλοποιήσει, να δει κατά πόσο λειτουργούν και στη συνέχεια να προβεί την κατασκευή του συγκεκριμένου ενσωματωμένου συστήματος και αν δει ότι τον ικανοποιεί ως προς τις προγραφές, να προβεί στην τελική κατασκευή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.